Να αντιδράσει σε ένα ακόμα χαστούκι που έλαβε την Τετάρτη σε διπλωματικό επίπεδο, απομονώνοντα την ακόμα περισσότερο προσπάθηση η Τουρκία. Συγκεκριμένα ενώ βρισκόταν σε εξέλιξη η τριμερή συνάντηση Ελλάδα-Κύπρου και Ιορδανία στην Αθήνα. Η Τουρκία, θέλοντας να στείλει το δικό της αντιδραστικό μήνυμα, έστειλε μαχητικά της μετά από πολύ καιρό να προχωρήσουν όχι απλά σε παραβιάσεις, αλλά και απίθια προς τις υποδείξεις των Ελλήνων πιλότων, με αποτέλεσμα να έχουμε τρία ιδιαίτερα σκληρές αερομαχίες. Το σκηνικό για τι τρει εμπλοκέ στήθηκε γύρω στι 10.30 το πρωί τη Τετάρτη, όταν τέσσερα τουρκικά μαχητικά σε δύο σχηματισμού μπήκαν στο Αιγαίο και το FIR Αθηνών, στην περιοχή μεταξύ Κό και Σάμου, κατευθυνόμενα προ την περιοχή που έχει δεσμεύσει παράτυπα η Τουρκία, στο Ικάριο Πέλαγο, για όλο το υπόλοιπο έτο για ασκήσεις. Από την πρώτη στιγμή παρακολουθούνταν από τέσσερα μαχητικά τη ελληνική πολεμική αεροπορία που απογειώθηκαν για να τα αναχαιτήσουν. Όταν τα τουρκικά μπήκαν στην περιοχή που θεωρούν ότι έχει δεσμεύσει η χώρα του, οι Τούρκοι χειριστέ δεν υπάκουσαν για πολλωστή φορά στι υποδείξει των Ελλήνων πιλότων που του καλούσαν να αποχωρήσουν με αποτέλεσμα εκεί να λάβει η χώρα η πρώτη εμπλοκή. Μετά από δύσκολου ελιγμού, αλλά σύντομα, καθώ το επίπεδο των Τούρκων πιλότων έχει πέσει αισθητά μετά από τους του απάνω του διωγμού του Ερντογάν, οι Έλληνε πιλότοι πήραν το τακτικό πλεονέκτημα αναφέροντα τη βάση του πω έχουν στα σκοπευτικά του του Τούρκου. Οι εισβολείς τότε χρησιμοποίησαν τους μετακαυστήρες τους προκειμένου να απομακρυνθούν και να απεμπλακούν αλλά αντί να στρέψουν ανατολικά συνέχισαν βόρεια ελληνικά μαχητικά αμέσω επιδόθηκαν σε καταδίωξη των εισβολέων, οι οποίοι στάθηκαν. Επί τη ουσία οι Έλληνε του κύκλωσαν στην περιοχή δυτικά των ψαρών, καθώ προ στιγμήν υπήρξε η υποψία πω οι Τούρκοι τραβούν προ την Σκύρο, όπου είναι η προκεχωρημένη βάση τη πολεμική αεροπορία και σταθμό πλέον των μη επανδρομένων αεροσκαφών χείρων. Εκεί έπεσε άγριο ξύλο, αναφέρουν πηγέ στο Πενταπόσταγμα, με αποτέλεσμα οι Τούρκοι να πιστούν να στρέψουν ανατολικά. Οι δύο σχηματισμοί ενεπλάκησαν για τρίτη φορά μεταξύ Λέσβου και Χίου, όταν τα τουρκικά μαχητικά έδειξαν ότι κόβουν ταχύτητα και ετοιμάζονται να στρέψουν και πάλι δυτικά. Η παρουσία όμω των Ελλήνων χειριστών στην ώρα 6 για μία ακόμη φορά του έπεισε να συνεχίσουν ανατολικά βγαίνοντα από το FIR Αθηνών. Συνολικά η Τουρκία έστειλε την Τετάρτη τρία ζεύγη μαχητικών F-16 στο FIR Αθηνών, τα οποία πέρα από τις τρει εμπλοκές σημείωσαν και 34 παραβιάσεις του εθνικού ενέριου χώρου. Η Τουρκία έστειλε και στην περιοχή μεταξύ Ρόδου και Καστελόριζου ένα από τα νεοαποκτηθεντερο αποκτηθέντα σκάφη ναυτικής συνεργασίας ATR-72. Είναι πάντω δεδομένο πω η Αθήνα πλέον έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση τόσο σε στρατιωτικό όσο και διπλωματικό επίπεδο, κάτι που φάνηκε και από την κοινή δήλωση τη Τριμερού, στην οποία τονίστηκε μεταξύ άλλων το εξή. Οι ηγέτε τόνισαν ότι μια ειρηνική, σταθερή και ευημερούσα Μεσόγειο αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα τη περιοχή. Κάλεσαν όλε τι χώρε τη περιοχή να σεβαστούν την κυριαρχία. Τα κυριαρχικά δικαιώματα και τη δικαιοδοσία που έχει κάθε κράτος επί των θαλάσσιων ζωνών του, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ιδίως το δίκαιο της θάλασσας. Για το σκοπό αυτό, οι ηγέτες τόνισαν τη σημασία της δέσμευσης σε έναν επικοδομητικό διάλογο και διαπραγματεύσεις σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.